Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, τσεκτεκνάω εδώ και μετά από μια μεγάλη απουσία αρκετού καιρό από το κανάλι λόγω υποχρεώσεων και λόγω του ότι δεν ήθελα να σας παμάρω με φυλακής γιατί δεν είχα κάτι αξιόλογο να σας δείξω, ήρθε η ώρα να σας αποζημιώσω με κάτι που έφτασε πριν από αρκετή ώρα. Η νέα κάρτα γραφικών της Asus R9 σειρά Radeon 276, η τιμή της είναι γύρω στα 200 ευρώ γύρω στα περισσότερα ελληνικά καταστήματα, πάνω κάτω τόσο, 200-202-205 θα δείτε. Είναι το μοντέλο με 2 GB DDR5 μνήμη. Ο χρονισμός της είναι γύρω, το ρολόι, ο πυρήνας της είναι γύρω στα 1150 Hz, δεν θυμάμαι πως πάει. Αρκετά καλή και αξιόλογη κάρτα γραφικών. Λοιπόν, την πήρα πιο πολύ μετά από οικονομίες 2 μηνών για να καταφέρω να αντικαταστήσω στον υπολογιστή μου την 6670, η οποία πάλιωσε και δεν τραβάει κάποια πράγματα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πάρα πολύ ωραίο, ο χρονισμός της φτάνει γύρω, είναι πάνω κάτω όπως της Toxic, οπότε είναι αρκετά οικονομικό μοντέλο, αρκετά καλό. Σε σύγκριση είναι γύρω λίγο καλύτερη από μια 7870, λίγο καλύτερη, ένα κλικ. Λοιπόν, να δούμε το κουτί. Όπως βλέπουμε κάνει κάποιες ανταναπλάσεις από το φως, αλλά πιστεύω θα πάρετε μια ιδέα. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι μας. Στο πλάι βλέπουμε ανάποδα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και από τις δύο πλευρές είναι το ίδιο πράγμα. Πίσω το ίδιο ακριβώς. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Πάμε τώρα στο πίσω κομμάτι, στο πίσω κουτί. Στο πίσω κομμάτι του κουτιού μάλλον. Λοιπόν, προσπαθώ να εστιάσω γιατί η κάμερα είναι λίγο ανάποδα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει δύο DVI θύρες και δύο HDMI. Καταλαμβάνει δύο σλότ στο κουτί μας και έχει ειδικό σύστημα ψήξης. Εδώ είμαστε, ναι. Ειδικό σύστημα ψήξης για 20% καλύτερη απόδοση και γύρω στα 3 φορές πιο σιγανό από τις περισσότερες κάρτες ήχου. DJI, ναι, και VRM και Super Alloy υλικά τα οποία βοηθάνε στην καλύτερη παγωγή της θερμότητας και ειδικό λειτουργικό που βοηθάει στο overclock και για να δούμε τι γίνεται στην GPU μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα γρήγορα, να μην σας καθυστερώ. Λοιπόν, να την ανοίξουμε. Η κάρτα δεν έχει αυτό το λιτάκι για να τα κόψω, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα, ανοίγω και βγαίνει αυτό το όμορφο μαύρο κουτί, πάρα πολύ ωραία αισθητική, με το λογότυπο της Asus, να σας το γυρίσω για να το βλέπετε εσείς. Λοιπόν, με το λογότυπο της Asus, εδώ είμαστε. Πολύ όμορφο κουτί, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το κουτάκι που προφανώς θα έχει το manual και τα CD. Να ανοίξουμε λοιπόν λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα καλώδιο για crossfire, όταν θέλω να σου δέσω δύο ή παραπάνω. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περίμενε στην συγκεκριμένη σειρά να έχει crossfire, επειδή διάβαζα ότι η R9 σειρά όπως αυτή κάνει crossfire μέσω της μητρικής, δηλαδή δεν χρειάζεται να συνδέεται crossfire καλώδιο, αλλά προφανώς στο συγκεκριμένο μοντέλο μάλλον χρειάζεται. Λοιπόν, δηλαδή αν κάποιος πάρει το μοντέλο της MSI θα δει ότι δεν έχει γέφυρα για crossfire, γιατί γίνεται αυτόματα μέσω της μητρικής. Γι' αυτό μην παρεξενιστείτε όπως φωνάζουν όλοι, δεν έχει crossfire, δεν έχει crossfire, γίνεται αυτόματα. Λοιπόν, έχουμε ένα κονβερτοράκι από MOLED σε εξάπινο σε περίπτωση που έχετε τροφοδοτικό που δεν έχει δύο εξάπινα για να το συνδεστεί, γιατί η συγκεκριμένη κάρτα παίρνει δύο εξάπινα ρεύματος. Χρειάζεται τροφοδοτικό γύρω στα 500 W minimum για να λειτουργήσει. Ένα CD με τους driver και με τα προγραμματάκια, από αυτό θα εγκαταστήσω μόνο το CPU tweak, GPU tweak μάλλον, για τα overclock και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Τους driver θα τους κατεβάσω. Είδα ότι τρέχει από τη 13,9 και μετά σειρά της Catalyst. 13,9 είναι σταθερή, 13,11 συνιστούν όλοι, αλλά είναι beta ακόμα, γι' αυτό αν θέλετε να περιμένετε λίγο ή να τους κατεβάσετε είναι δικό σας θέμα, ελέγξτε. Και εμείς έχουμε ένα μικρό manual για την κάρτα γραφικών και για το τι έχει, οδηγίες εγκατάστασης σε πολλές γλώσσες. Γενικά μεγάλο κουτί για λίγο περιεχόμενο. Προσωπικά το
θεωρώ περιπτώ τόσο που μεγάλο κουτί, αλλά εντάξει. Όπως θα είναι αυτά, θα πάμε στην κάρτα. Κάτω από αφρό ειδικό. Λοιπόν, να κλείσω και το κουτί μου. Να βγάλω τον αφρό από εκεί. Να κλείσω. Λοιπόν, θα το τακτοποιήσω και καλά. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η κάρτα μου. Αυτό δεν είναι το μοντέλο. Περιττό να σας πω για όσους έχει πάρα πολύ ωραίο design, πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Αλλά αυτό εδώ είναι πλαστικό, το καπάκι της από πάνω. Δεν είναι μέταλλο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει τους αγωγούς για την επαγωγή της θερμότητας. Ας πάμε το πρώτο μέρος πίσω. Γυαλίζει αρκετά θα έλεγα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κονιά που να μην γυαλίζει. Έχουμε δύο DVI θύρες και δύο VGA. Ο αγωγός πίσω για να βγάζει τον αέρα το πίσω μέρος, δύο ανεμιστήρες για επαγωγή της θερμότητας. Θα προσπαθήσω να μην ταλαιπωρήσω πολύ. Είναι πολύ κρύα η κάρτα και πάρα πολύ δροσερή και σιγανή, δηλαδή δεν ακούγεται μέσα στο κουτί. Από το πλάι βλέπουμε το λόγο που θα φαίνεται, το Direct 2, δηλαδή η κάρτα θα κάτσει κάπως έτσι, σκεφτείτε. Πώς θα σας τη δείξω να φαίνεται, κάπως έτσι θα κάτσει μέσα στο κουτί μου. Λοιπόν, δεν έχει κάτι ιδιαίτερα τρελό να δούμε. Λοιπόν, προσπαθώ να δω πού είναι οι θύρες για να συνδέσω το ρεύμα. Ανάντηση. Εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε τα δύο εξάπινα που θα χρειαστούμε για να συνδέσουμε εξτρά τροφοδοσία. 500W τροφοδοτικό, το ξαναλέω. Πιο κάτω από 500 δεν θα το σηκώσετε, δηλαδή σε ένα 600, ένα 650 τροφοδοτικό είναι ό,τι πρέπει. Γιατί νομίζω ότι αυτό τρώει γύρω στα 170W, 180, δεν είμαι τόσο καλά ενημερωμένος, αλλά κάπου τόσο πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτή είναι αρκετά βαριά κάρτα, αρκετά συμπαγής, πάρα πολύ όμορφη. Οι επιδόσεις της είναι λίγο καλύτερες, αρκετά μακριά, 26 εκατοστά πρέπει να είναι περίπου, αν το έχω μετρήσει καλά, πριν να την παραγγείλω. Δηλαδή είναι αρκετά καλό, σε καμία σχέση δεν είναι όπως η Toxic, η οποία είναι γύρω στα 30-40 εκατοστά, 30 εκατοστά νομίζω. Βαριά και συμπαγής κάρτα, αφήνει ωραία αίσθηση στα χέρια, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπει στο κουτί και δεν θα την ξαναδεί κανείς ποτέ. Οπότε είναι, αν κάποιος έχει πλάγια κάρτα, πλάγιο κουτί που μπαίνει η κάρτα γραφικών, θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφη από κάποιο side panel. Λοιπόν, πολύ καλή κάρτα, πολύ καλή κατασκευή. Έχω διαβάσει πολύ καλά λόγια. Γενικά όλοι είναι σχεδόν εντυπωσιασμένοι από το πόσο καλές είναι αυτές οι κάρτες. Το μόνο πρόβλημα είναι οι drivers, οι οποίοι drivers δεν θα έλεγα ότι είναι το δυνατό κομμάτι της Asus αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε ότι θα βγει κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι πολύ σταθερό, γιατί έχει σειρά ένα ακόμα σχετικά καινούρια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μοντέλο Asus R9 σειρά 270X. Ήμουν ο Κώστας, check the now. Αφήστε μας ένα σχόλιο αν σας άρεσε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικό με την κάρτα γραφικών. Θα βάλω χαρακτηριστικά από κάτω στην περιγραφή για όσους θέλετε να δείτε τι γίνεται. Πάρα πολύ καλή καρτά και ελπίζω να δούμε κάποια διαφορά λίγο καλύτερη στην ποιότητα των γραφικών στο gameplay, και στα βίντεο που θα σας δείξω όταν την εγκαταστήσω και μετά. Λοιπόν, ευελπιστώ να κάνω και ένα βίντεο για το GPU Tweak. Θα δούμε. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας, check the knam, γνωστός και ως Dispergon στα games. Αφήστε μας ένα μήνυμα, πείτε μας αν σας άρεσε ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θυσιάσετε τον ελεύθερο σας χρόνο για να το δείτε. Καλό σας μεσημέρι.